Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Σήμερα, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και αυτή την ώρα, έχουμε τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη την Πελοπόννησο, καθώς και στο Νότιο Ιόνιο. Πάμε να δούμε πώς θα έχουν τα θέματα αύριο, γενικότερα ο καιρός. Πρώτα από τα δυτικά, ξεκινώντας από την Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο και την Ηλία, το πρωί ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με αρκετή ηλιοφάνεια. Γρήγορα όμως οι νεφώσεις θα πυκνώσουν κυρίως από το μεσημέρι, τόσο στο Νότιο Ιόνιο όσο και στην Ηλία. Και φαίνεται ότι από το μεσημέρι και μετά, τις απογευματινές ώρες, περιμένουμε βροχή τόσο στην ορεινή ζώνη της Ηλίας, αλλά όσο και στα νότια τμήματά της. Να πούμε ότι οι μέγιστες θερμοκρασίες ήταν 18 με 19 βαθμούς, κυρίως στο μεσημέρι, πριν ξεκινήσουν κάποιες τοπικές βροχές. Δεκανιάρια περιμένουμε στον ομό Ηλίας. Οι άνεμοι παντού, βοριάδες, θα έχουν γυρίσει σε βόρειες διευθύνσεις. Θα παγώσει λίγο καιρός, κυρίως το απόγευμα και το πρωί. Πεντάρια περιμένουμε και εξάρια περιμένουμε ανοιχτά του Ιουνίου. Κατεβαίνοντας τώρα νοτιότερα, στην Μεσσηνία, τη Λακωνία και τα Κύθυρα, το πρωί ο καιρός θα είναι γενικά καλός με ηλιοφάνεια. Οι νεφώσεις θα πυκνώσουν όμως γρήγορα. Φαίνεται λοιπόν ότι στη Μεσσηνία από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε ασθενείς βροχές. Νεφελώδης καιρός κατά όλη τη διάρκεια της ημέρας, κυρίως στα κεντρικά ορεινά, ενώ καλύτερος με κάποια ανοίγματα θα είναι στα ανατολικά. 18 και 19 περιμένουμε και εδώ μέγιστες, οι οποίες θα σημειωθούν κυρίως στους δύο κόλπους, τόσο της Μεσσηνίας όσο και της Λακωνίας. Οι άνεμοι τώρα, στα δυτικά, δηλαδή στο Νότιο Ιόνιο, θα είναι βόρειοι μέχρι 3-4 μποφόρ. Όμως στον Μεσσηνιακό αρχικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, γρήγορα όμως από το μεσημέρι και μετά θα γίνουν ανατολικοί μέχρι 4. Στο Λακωνικό θα είναι πιο ενισχυμένοι, θα φτάσουν 5 και τοπικά τα 6, κυρίως και στην περιοχή δυτικά των Κυθύρων, ενώ στο Μυρτό θα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ, εφόσον έχει ξεκινήσει ένα βόρειο ρεύμα από το Αιγαίο. Ανεβαίνοντας τώρα προς τα πάνω, να δούμε την Αρκαδία και την Αργολίδα. Νεφελώδης ο καιρός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, λίγα, πολύ λίγα ανοίγματα, κυρίως στα ανατολικά. Επίσης το πρωί θα έχουμε κάποιο ψηλόβροχο τοπικού χαρακτήρα και λίγα χιόνια στα ορεινά, στην ορεινή ζώνη, σε μεγάλα υψόμετρα, όμως πάνω από τα 1500-1600 μέτρα. Οι μέγιστες θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες από την δυτική Πελοπόννησο, 15 με 16 μέγιστες, και οι άνεμοι βορείων διευθύνσεων μέχρι 4 στον Αργολικό, μέχρι 6 και τοπικά 7 στο Βόρειο Μυρτό. Ανεβαίνοντας τώρα στην Κορινθία και στα παράλια της Νότιας Στερεάς, και εδώ οι θερμοκρασίες βλέπουμε ότι παραμένουν χαμηλές, μέχρι 16 μέγιστες το πολύ. Γενικά νεφελώδης, βαρύς ο καιρός, τοπικές βροχές τόσο στη Στερεά αλλά όσο και στην ορεινή ζώνη της Κορινθίας και ανατολικά. Λίγα χιόνια πάλι και εδώ πάνω από τα 1500 μέτρα, άνεμοι γενικά βόρειοι μέχρι 4 μποφόρ το πολύ. Πάμε δυτικότερα τώρα στην Αχαΐα και στα παράλια της Νότιας Ετωροακαρνανίας. Θερμοκρασίες θα ανέβουν τώρα, βλέπουμε μέγιστες 18 και 19, όμως αυτές θα σημειωθούν στα δυτικότερα τμήματα των δύο νομών, ενώ ανατολικότερα και κυρίως στη μεριά της Αχαΐας, όπου θα παρατηρηθούν και φαινόμενα κυρίως το πρωί μέχρι το μεσημέρι και πάντα στην ορεινή ζώνη, Χελμός, Παναχαϊκό και τα άλλα ψηλά βουνά θα έχουν χιόνια πάνω από τα 1500 μέτρα. Οι θερμοκρασίες θα είναι χαμηλότερες τουλάχιστον 2 με 3 βαθμούς. Να πούμε ότι οι άνεμοι θα είναι ανατολικοί, βορειοανατολικοί, 5 μποφόρ στο Κορινθιάκο, εξάρια στον Πατραϊκό, καθώς και εξάρια περιμένουμε στην περιοχή της γέφυρας του Ρίου. Να δούμε τώρα λοιπόν, συνοψίζοντας, τι έχουμε. Έχουμε γενικότερα ανέμους βόρειους-βορειοανατολικούς, 7 μποφόρ στο Νότιο Μυρτό, εξάρια στην περιοχή του Ρίου. Πρέπει να το αναφέρουμε. Επίσης, να πούμε ότι το βόρειο-βορειοανατολικό τμήμα της Πελοποννήσου έχει χαμηλότερη θερμοκρασία, μέγιστες χαμηλότερες θερμοκρασίες από το δυτικό, τουλάχιστον 2 με 4 βαθμούς. Επίσης, να πούμε ότι θα έχουμε τοπικά φαινόμενα, κυρίως στις προμεσημβρινές ώρες. Μόνο στο νομό Ηλίας φαίνεται κάτι το απόγευμα. Και λίγα χιόνια περιμένουμε στην ορεινή ζώνη του βορείου βορειοανατολικού τμήματος, δηλαδή στα ορεινά της Κορινθίας, Αχαΐας, της Αρκαδίας, της Αργολίδας και ανατολικά της Λακωνίας, κυρίως του Πάρνωνα. Πάνω από τα 1500 μέτρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.